Ένα από τα πλέον σύγχρονα διδακτήρια του νομού Μαγνησίας εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί. Πρόκειται για το πρώτο νηπιαγωγείο της Αγριάς που κατασκευάστηκε με πόρους του ΕΣΠΑ και φιλοξενεί από τα τέλη του 2012 40 περίπου μικρούς μαθητές, οι οποίοι μέχρι πρότινο στεγάζονταν στο δημοτικό παιδικό σταθμό της περιοχής. Πρόκειται για ένα κτίριο κόσμημα που περιλαμβάνει υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, τραπεζαρία, κουζίνα και έναν θαυμάσιο αύλιο χώρο. Επίσης διαθέτει σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες του, αλλά εξασφαλίζει και κάποια έσοδα από τη ΔΕΗ. Σε μια δύσκολη εποχή εξασφαλίστηκαν αυτά τα χρήματα και υλοποιήθηκε ένα έργο το οποίο είναι πραγματικά κόσμημα. Δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα των νηπιαγωγείων. Είχε αδικηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το μεγάλο πρόβλημα του διακτηριακού αυτή τη στιγμή στην πόλη, ιδιαίτερα στο Βόλο και την Νέα Ιωνία, ήταν η νηπιαγωγεία. Και γι' αυτό και έχουμε μπει σε απόλυτη προτεραιότητα, με δεδομένη και τη σημασία που έχει η προσχολική εκπαίδευση, σαν μια μεταβατική βαθμίδα από το ελεύθερο παιχνίδι στην επίσημη εκπαίδευση του Δημοτικού Σχολείου. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι και χαρούμενοι που σήμερα εγκαινιάζεται ένα νηπιαγωγείο κόσμημα στο Λίδι. Και στις σημερινές εποχές αυτό φαντάζει σαν μια μεγάλη έκπληξη. Το πρώτο νηπιαγωγείο της Αγριάς κατασκευάστηκε μαζί με το 12ο νηπιαγωγείο της Νέας Ιωνίας και κόστησαν σχεδόν 820.000 ευρώ. Τα δύο νέα διδακτήρια δίνουν λύση στο πρόβλημα στέγασης που υπήρχε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, το ζήτημα της σχολικής στέγης, ιδίως στον ευαίσθητο τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, παραμένει. Γι' αυτό η Δημοτική Αρχή του Βόλου εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του. Πολύ σύντομα είναι έτοιμο το 12ο της Νέας Ιωνίας. Είναι έτοιμο το 17ο του Βόλου νηπιαγωγείο, το οποίο θέλει κάποιες παρεμβάσεις στον αύριο χώρο για να μπορεί να λειτουργήσει. Και σύντομα επίσης παραδίδεται και το 16ο της Νέας Ιωνίας σε δημοτικό κτίριο, το οποίο το στερήσαμε από τις υπηρεσίες και το παραχωρήσαμε, γιατί έχει όλες τις προδιαγραφές για να λειτουργήσει ως δημοτικό σχολείο. Και επίσης έχουμε καταγράψει και άλλα ακίνητα του Δήμου, τα οποία θα τα παραχωρήσουμε για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν σταδιακά τα νηπιαγωγεία, γιατί πραγματικά υπάρχουν νηπιαγωγεία που είναι σε άθλιες συνθήκες που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια.